σε αυτό το γήπεδο χαίρομαι ιδιαίτερα, καθώς το όλο κλίμα είναι πάντα εξαιρετικό. Θα τολμούσα να πω πως είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Και σήμερα σε αυτό συνηγορεί και ο πολύ καλός καιρός και η μεγάλη προσέλευση του κόσμου και φυσικά οι δύο ομάδες. Οπότε μην παραξενευτείτε αν αυτό θα είναι ένα από τα καλύτερα μάτς που είδαμε τελευταία. Ένα υπέροχο γήπεδο όπου χαίρεσαι πραγματικά να βλέπεις ποδόσφαιρο. Για πάμε. Μακέντα. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλήσει το τέρμα του. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Δόνης. Κουλιμπαλί. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Αυτή κι αν είναι η ιδανική εκτέλεση. Έστειλε την μπάλα στο γάμα. Είχε φοβερή αίσθηση του χώρου και με ιδανικό timing έκανε τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα. Απίθανο γκολ. Καλύτερο ξεκίνημα αμφιβάλλω αν μπορούσα να κάνω. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Εργής κάτσε. Θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Για όσους το έχασαν, μπήκε ένα γκολ πολύ νωρίς. 1-0 το σκορ. Ρόντρικ. Βάζει δύναμη ο τροματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Κολοβέτσιος. Προσπαθεί να το πάρει πάνω του με ένα κατέβασμα από τη δεξιά πτέρυγα. Γιώχανσον προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Και είναι ελεύθερο. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Είναι επικίνδυνος εκεί. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του. Αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του. Τουλάχιστον προσωρινά. Κολοβέτσιος. Προς τα πίσω η μπάλα θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Εργής κάτσε. Κολοβέτσιος. Δόνης.
Μπέλης. Ινσούα. Κουρμπέλης. Μακέντα. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Γιόχανσον. Να και το σου τώρα. Πάει για γκόλ η φάση. Καλού κακού καθαρίζει τη φάση. Και συνεχίζει. Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Καταλογίστηκε. Ναι, καταλογίστηκε. Νομίζω πλέον δεν θα έχει καμία δικαιολογία να κάνει κάποια κουταμάρα. Καθώς προειδοποιήθηκε ξεκάθαρα. Του κατσαδιάζει εδώ ο ρεφερή Χριστό, αλλά νομίζω πως το κάνει για το καλό του, για να τον προστατέψει. Άκμαν αποφασίζει να τη στείλει πίσω. Εργής κάτσε. Παίρνει ωραία πάσα από τον συμπέκτη. Προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Σφύριγμα και λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Οι δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ δεν μπορεί να θεωρεί. Έπαιξαν επιθετικά και ευχαρίστησαν τους οπαδούς με το σκορ και την απόδοσή τους. Τώρα εν ώψη του δεύτερου μέρους πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στην αμυντική τους λειτουργία. Θα τα καταφέρουν. Ο Παναθηναϊκός θα πάει στα αποδυτήρια με μικρό αβαντάζ. Πάντως σίγουρα δεν το πετάς και στα σκουπίδια. Το παιχνίδι άρχισε και πάλι. Πιστεύω πως το παιχνίδι θα γίνει πιο ανοιχτό τώρα. Είναι μονόδρομος θα έλεγα. Άρτμαν. Έβαλε σωστά εκεί το πόδι του και κέρδισε τη μονομαχία. Ελ Αμπντελαουί πάει να την περάσει προς τα έξω. Εργής κάτσε. Ινσούα. Εργής κάτσε. Άλκμαν. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Έχουν περάσει 15 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει ακόμα αλλαγές σήμερα. Ποιος ξέρει γιατί περιμένει. Όπως μπορώ να διακρίνω, εκεί κοντά στην πλάγια γραμμή, μια αλλαγή είναι στη σκαριά. Ο Νάτχο θα περάσει το παιχνίδι για να ενισχύσει την ομάδα του στο νευραλγικό χώρο του κέντρου. Γιατί φημίζεται για τις μπαλιές διαβήτη που βγάζει. Νάτχο. Εργής κάτσε. Κολοβέτσιος. Κουλιμπαλί. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μακέντα προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Την έκοψε. Ντάνιελ Ποντένσε. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πάει μόνος του. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Ο Ολυμπιακός εδώ έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια. Η μόνη λύση είναι να τα παίξουν όλα για όλα, πια και ό,τι βγει. Ναι, πράγματι. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Κούτρες. Το Ρωσίδης και τη στέλνει προς τα αριστερά. Είναι καθαρό εδώ το τάκλι. Ο χρόνος που τους απομένει είναι λίγος. Θα πρέπει να επινοήσουν κάτι καλό τώρα. Ελάχιστος χρόνος πλέον τους χωρίζει από το πολυπό. Ωραίο σου! Λίγο ήθελε για να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το... Και αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το σφύριγμα της λήξης.
Με στενά περιφόρια ξεπέρασαν την δοκιμασία. Το οφείλουν στην αμυνά τους, η οποία ήταν καταπληκτική. Η ομάδα είχε ξεκάθαρες προθέσεις, το έδειξε μέσα στο παιχνίδι πόσο ήθελε την νίκη. Αυτά τα παιχνίδια άλλωστε είναι πάντα δύσκολα. Δεν μετράει ούτε το φορμάρισμα, ούτε η αξία, ούτε η τεχνική. Πάνω απ' όλα είναι θέμα περηφάνειας, θέλησης και αυτοί τα είχαν αυτά σήμερα. Και καθώς οι οπαδοί ξεκινάνε για το σπίτι τους, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μας. Από τη μεριά μας, θα σας αφήσουμε για σήμερα. Εγώ ευχαριστώ, πέρασα πολύ όμορφα και πάλι.